Σε 20 διαφορετικά σημεία στον ιστό της πόλης έχει τοποθετήσει ο Δήμος Αρταίων τους νέους πορτοκαλικάδους όπου θα περισυλλέγεται το μαγειρικό λάδι. Χρησιμοποιώντας το πορτοκαλί Big Green κάδο μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης του νερού και του εδάφους. Γίνεται διαλογή στην πηγή και αποφυγή συσσόρευσης όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές και περιορίζεται έτσι οι αποφράξεις, αποχυτεύσεις και υπονόμους. Έτσι προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και μειώνεται σημαντικά η εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά 90%. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση και την προώθηση της ανακύκλωσης. Ενημερώνουμε τους πολίτες με τους οποίους είμαστε σίγουροι ότι θα συνεργαστούμε αποτελεσματικά τόσο στη διαχείριση των απορριμμάτων όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, τόνισε ο Δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Αφάκας, που βρέθηκε στην οδό Κατσιμήτρου το πρωί της Παρασκευής, εκεί όπου έχει τοποθετηθεί ο νέος κάδος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και εργαζομένους του Δήμου. Η καθημερινότητα είναι σημαντική, όπως είπατε, όπως σημαντική είναι η σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Όπως έχουμε επανειλημμένως πει, τα απορρίμματα πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και κουλτούρας, πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά, γιατί κοστίζουν. Μας κοστίζουν και κοστίζουν στο Δήμο, άρα κοστίζουν και στο Δημότη. Γι' αυτό το λόγο σήμερα, όπως είπατε, βάλαμε κάποιους πορτοκαλί κάδους στο πλαίσιο της ανακύκλωσης των ελαίων. Δηλαδή τα λάδια τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει, είναι ένα σημαντικό κομμάτι γιατί είναι ένα τμήμα απορριμμάτων το οποίο συνήθως το ρίχνουμε στις αποχετεύσεις με αποτέλεσμα να βουλώνουν τις περισσότερες φορές να έχουμε βλάβες, γιατί αυτό από ένα σημείο και μετά ξεκινάει και συμπυκνώνεται και γίνεται στερεό. Εδώ έχουμε τοποθετήσει 20, θα τοποθετήσουμε συνολικά 34 πορτοκαλί κάδους για τα συγκεκριμένα λάδια. Θα πρέπει ο κάθε δημότης λοιπόν τα χρησιμοποιημένα λάδια, αφού τα σφραγίσει, κρυώσουνε κρύα, τα σφραγίσει σε ένα πλαστικό μπουκαλάκι, να τα τοποθετεί σφραγισμένα μαζί με το μπουκάλι στο συγκεκριμένο κάδο. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι και της ελληνικής κουζίνας και της μεσογειακής και γενικώς σε όλα τα νοικοκυριά. Θα τοποθετήσουμε 34 και περιφερειακά σε κάποια χωριά από αυτούς τους κάδους στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης, όπως είπαμε, των απορριμμάτων. Μαζί με τον καφέ κάδο που τοποθετήσαμε για τα βιοαπόβλητα και μαζί και με τον μοβ κάδο που έχουμε για το ρουχισμό. Θέλουμε και θα στοχεύσουμε και στα σχολεία, γιατί είναι σημαντικό κομμάτι και από τις νέες ηλικίες να μάθουμε και να εκπαιδευτούμε σωστά, να έχουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση για να μπορέσουμε και να μειώσουμε το κόστος της διαχείρισης αλλά και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας δήλωσε ότι είναι ένα βήμα για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, ως υπηρεσία καθημερινά βρίσκουμε τρόπους και λύσεις. Όσον αφορά τη χρήση, τη χρησιμότητά του, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια δεν πρέπει να καταλήγουν στην αποχέτευση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και σε μόλυνση αλλά και στην, παράδειγμα τώρα η ΔΕΙΑ θέλει πάρα πολλά κονδύλια για να καθαρίζει, να ξεβουλώνει τις αποχετεύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κερδίζουμε και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά η χρήση του είναι πανεύκολη, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Σε αυτό εδώ το μπουκαλάκι ή σε ένα μπουκάλι πλαστικό μεγαλύτερο. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το κατεβάζουμε, αυτό εδώ πέρα, βάζουμε το μπουκαλάκι καλά σφιγμένο και το εναποθέτουμε μέσα. Ναι. Αυτή η κίνηση, ναι, είναι πανεύκολη, δεν είναι κάτι το δύσκολο που μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας. Μόνο μπουκαλάκια πλαστικά, καλά σφιγμένα και τα ρίχνουμε μέσα. Υπάρχει και άλλος κάδος που πέφτει, δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί κάποια εστία μόλυνσης και ό,τι συμβεί σε αυτό το κάδο είναι ευθύνη της εταιρείας, έρχεται αμέσως, επικοινωνούμε εμείς, έρχεται αμέσως και
λύνει το πρόβλημα, ναι. Είπατε και στον ιστό της πόλης, αλλά θα τοποθετηθούν και, σε χωριά. Και σε 8 χωριά, σαν μεγάλα χωριά για αρχή, και ανάλογα το πώς θα πάει το πρόγραμμα αυτό, θα συνεχίσουμε και σε άλλα χωριά. Είναι, η διάρκεια της σύμβασης είναι για 5 έτη και συν 5 μπορούμε να ανανεώσουμε πάλι. Όλα θα εξαρτηθούν από τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει. Εμείς πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό πρέπει να γίνει. Είναι σημαντικό για την υγεία μας, είναι σημαντικό για την εξοικονόμηση του Δήμου και σε χρήματα που χρειάζονται για τις αποχετεύσεις που βουλώνουν αυτά όλα. Αλλά το σημαντικότερο είναι η υγεία μας. Δεν πρέπει να καταλήγουν στον νεροχύτη των οικοκυριών. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη την τοποθέτηση και θα τοποθετηθούν 5 καρδούλες σε κεντρικά σημεία της πόλης. Συνήθως είναι γύρω σε σχολεία, όπου θα μπαίνουν καπάκια από πλαστικά μπουκάλια. Όταν θα συμπληρωθούν αυτές οι 5 καρδούλες, θα κερδίζουμε σαν τα αποδοτικά ένα αναπηρικό αμαξίδιο.